Ξύπνησα τέρμα πεινασμένος σήμερα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε γάλα, βρώμη και whey protein. Αυτό είναι whey protein. Τι πρέπει να τα ανακατέψω. Θα βάλω και ζεστό νερό, γιατί τη βρώμη μάλλον ζεστή την τρώμε. Και έχουμε και λίγα δημητριακά. Έβαλα πάρα πολύ βρώμη, οπότε θα συμπληρώσω πολύ λίγα από εδώ πέρα. Αυτό θα είναι το πρωινό. Περίπου 100 γραμμάρια βρώμη και κανένα 30-40-50 το πολύ γραμμάρια δημητριακά. Για μας. Fuck. Δίψακα. Hey yo, γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα vlog. Σήμερα είναι vlog μας day 17. Και σε λίγο έχουμε Χριστούγεννα και ξεκινάω το σημερινό vlog πολύ αργά. Ελπίζω να είστε ενθουσιασμένοι για αυτό το γεγονός των Χριστουγέννων, ότι έχουμε σε λίγες μέρες Χριστούγεννα. Επίσης να σας παρακαλέσω να αγνοήσετε το μαλλί μου, για σήμερα απλά βγήκε έτσι, τι να κάνουμε, χώρισε στη μέση. Οπότε θα το φτιάξουμε αύριο καλύτερα. Λοιπόν, 4 η ώρα. The fuck. Σήμερα το vlog θα ξεκινήσει με προπόνηση. Μετά θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε, γιατί είναι Σάββατο. Και το Σάββατο, εκτός από να φτιάχνω site και να ανεβάζω vlogs, κάνω και προπόνηση. Μάλλον κάνω και τίποτα άλλο. Μοιάζω σαν εκείνο το κακό από τους άγγελους του Τσάρλ. Hey, γεια σας παιδιά, PR Fitness εδώ. Θα κάνω ένα γρήγορο commentary. Σας έχω λίγο δυσάρεστα νέα. Καλά, εσάς δεν νομίζω να σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά για μένα είναι λίγο δυσάρεστα. Παρ' όλα αυτά δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, οπότε θα το αναφέρω μόνο στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μικροτραυματίστηκα στην πλάτη μου, στον αριστερό ραχιαίο. Το παθαίνω συχνά, το είχα πάθει τελευταία φορά τον Φεβρουάριο, μετά το ξεκούρασα, δεν το ξεκούρασα βασικά, το πρόσχα περισσότερο, ευτυχώς δεν με ενόχλησε και τώρα το ξαναέπαθα, που είναι Δεκέμβριος, δηλαδή δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο και το είχα ξαναπάθει στο παρελθόν πριν από τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Τέλος πάντων, ήταν λίγο διαφορετική η προπόνηση από ό,τι συνήθως. Αντί να κάνω τα συνηθισμένα triple set που κάνω στις προπονήσεις μου στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, έκανα ξεχωριστά κάθε άσκηση. Έκανα τρεις ασκήσεις για την πλάτη. Αυτή που βλέπετε τώρα είναι η αγαπημένη μου και είχα να την κάνω πάρα πολύ καιρό. Μετά έκανα μία άσκηση για πίσω δελτοειδής. Όπως βλέπετε, φέρνω την μπάρα λίγο πιο ψηλά, όχι στον αφαλό μου, όχι στην κοιλιά μου, λίγο πιο ψηλά κοντά στο στήθος για τους δελτοειδείς και για τους τραπεζοειδείς. Και τελείωσα με μία άσκηση δικέφαλα και μ' αρέσει πολύ, όπως φαίνεται, το χέρι μου από αυτήν εδώ την πλευρά. Καλός φωτισμός, φαίνεται όμως, ειδικά άμα χάσω και λίγο λίπος, θα πετάγεται πολύ περισσότερο όλοι εμείς μου. Θα πετάγονται πολύ περισσότερο όλοι εμείς μου. Τέλος πάντων, δεν πιστεύω, εδώ είναι και μερικό posing, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτός ο τραυματισμός. Άμα είμαι λίγο προσεκτικός για μια-δυο εβδομάδες, δεν θα έχω πρόβλημα στο μέλλον. Αυτά τα λέμε στο επόμενο κλιπ. Γεια! Αν πηγαίνετε γυμναστήριο και κάνετε ασκήσεις με βαράκια ή με μπάρες, όταν τελειώνετε, να τα βάζετε στη θέση τους. Γιατί, αν ο καθένας βάζει τα δικά του, σημαίνει ο καθένας βάζει όσα χρησιμοποίησε. Αν δεν τα βάζει, στο τέλος, αυτός που κλείνει το γυμναστήριο ή αυτός που δουλεύει εδώ, θα πρέπει να μαζέψει ολονών. Οπότε, αν ο καθένας ξοδέψει 10 δευτερόλεπτα και βάλει τα κιλά του στη θέση τους, δεν θα πάθουμε και τίποτα. Απλώς αυτό. Λοιπόν, έφυγα και βρέχει ρε φίλε. Και είναι και μακριά το σπίτι μου. Πρέπει να βιαστώ για να μην με πιάσει πιο βαριά βροχή. Τι έχουμε εδώ? Hey. Λοιπόν, πέθει τελικά, δεν θα φύγουμε. Θα κάνουμε και λίγο κάρδιο εδώ κάτω. Γεια σας παιδιά, ναι, εγώ είμαι. Χωρίς την μπλούζα μου μια ακόμη φορά. Θα κάνω λίγο κάρδιο, επειδή είναι Σάββατο, αύριο δεν έχουμε τίποτα. Ας κουραστούμε λίγο παραπάνω. Why not? Λοιπόν, παίχτες μου, δεν λέω εσάς το βίντεο, λέω εδώ τα παιδιά. Μόλις είδα overhead squat με 90 κιλά, πρέπει να αρχίσω και εγώ να κάνω αυτή την άσκηση. Έβαλα λίγο στραβά την μπάρα εδώ πέρα το μεταξύ, αλλά δεν πειράζει. Αφού στέγεται, άντε γεια, καλή συνέχεια. Άγγελος, από το κλείδος. Πίσω στο σπίτι φάγαμε λίγη βροχή, αλλά εντάξει, κάναμε μπάνιο, τώρα είμαστε έτοιμοι. Έφαγα δύο τοστάκια και για να σας αποδείξω ότι έφαγα δύο τοστάκια, θα βάλω το χέρι μου στο τοστιέρα και θα το κάψω. Πλάκα κάνω. Για το χέρι τα τοστάκια τα έφαγα και τώρα θα φτιάξουμε λίγο ρύζι και λίγο χοιρινό. Αυτά σνίτσελ είναι, αλλά δεν έχουν φρυγανιά από πάνω και ούτε εγώ θα βάλω, αν και έχω στο ντουλάπι, έχω και αυγά.
βαριέμαι να καθαρίζω τα πιάτα. Νίτσελ χοιρινό με ρύζι. Πάμε. Επίσης πρώτα το ετοιμάσω, πρέπει να κάνω κάτι που έπρεπε να το είχα κάνει εδώ και καιρό. Δείτε εδώ τι παίζει. Ωραία. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Όλα αυτά είναι από δίπλα. Δεν ξέρω πόσες εβδομάδες έχω να επιστρέψω στα πιάτα. Για να τα μετρήσω λίγο. Λοιπόν, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Δίπλα δεν ξέρω με τι τρώνε. Ακόμα όμως θα χτυπήσω το ένα να τους τα πάρω. Τίποτα, περίμενε εκεί που είσαι. Μην κουνηθείς. Μπορείς. Αχ, και δύσκολο. Ένα φράσινο. Πιστεύω λίγο ακόμα και δεν θα σου... και δεν θα είχαν μείνει τίποτα. Τι? Τι είναι αυτό, σοκολάτα. Ναι. Θέλετε. Οκ, okay, περιμένω. Το μαγείρεμα θα περιμένει λίγο γιατί... Οπ! Οπ! Σαν κορμός είναι αυτό. Ας το φάμε. Yeah, buddy. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, όταν μιλάω για ποσότητα, αυτό εδώ εννοώ. Οπ! Δες, ένα κιλό ρύζι. Δεν είναι ένα κιλό, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ, μπόλικο ρύζι. Και έχω και δύο τέτοια. Ένα και το δεύτερο είναι από κάτω, οκ. Okay. Άμα δεις εδώ πέρα, αχνοφαίνεται ένα δεύτερο τέτοιο. Οπότε, πάρω μια βαθιά ανάσα ή αρκετές πολλές βαθιές ανάσες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού του πιάτου και θα φάω. Gains. Είναι 8 η ώρα και νομίζω ότι είναι 12 η ώρα το βράδυ, δηλαδή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Χριστούγεννα και πάλι, είναι γιορτή μεγάλη. Δώρα με το τσουβάλι και μπάσκετ με τον γκάλι. Θα αγοράσω δέντρο που να είναι αληθινό. Μπάσκετ φύγει το βρωμό.